Μια αδιανόητη τραγωδία η οποία συνέβη αργά σήμερα το απόγευμα στο Ηράκλειο. Ένας μοτοσυκλετιστής έχασε τη ζωή του ακαριέ όταν καταπλακώθηκε από δέντρο και ενώ περίμενε στα φανάρια που υπάρχουν στο σημείο επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας. Η κινητοποίηση του ΕΚΑΒ και της πυροσβεστικής υπηρεσίας ήταν άμεση. Ωστόσο, ο άνδρας ανασύρθηκε νεκρός. Θα συνδεθούμε ζωντανά με το σημείο στη Λεωφόρου Δημοκρατίας, εκεί που βρίσκεται η Μέρη Καριωτάκη. Παρακολουθούμε ήδη, Μέρη, καλησπέρα, εικόνες από τα όσα κατέγραψε το συνεργείο της Κρήτη TV και νωρίτερα από αυτή την τραγωδία που δεν την χωράει ανθρώπινος νους, πώς αυτός ο άνθρωπος από τη μία στιγμή στην άλλη έχασε τη ζωή του, ενώ απλά περίμενε στα φανάρια. Καλησπέρα, Νικολέτα, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά δεν χωράει ανθρώπινος νους αυτή την ατυχία του συγκεκριμένου ανθρώπου. Στάθηκε στο φανάρι, ήταν πορτοκαλί, κοντοστάθηκε ακολουθώντας τους κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ήθελε να στρίψει και βρέθηκε σε μια στιγμή να τον έχει χτυπήσει αυτό το δέντρο, αυτό το τεράστιο δέντρο που βρίσκονταν εδώ επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας. Έπεσε πάνω του, σύμφωνα με τις πληροφορίες, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο θάνατος του ανθρώπου ήταν ακαριέως. Θέλω να σας δείξω τι συνέβη εδώ γύρω στις 6 ώρα το απόγευμα με τη βοήθεια του συναδέλφου εικονολήπτη του Χρήστου του Παπαδάκη. Θα ακολουθήσουμε λιγάκι το δρόμο για να δείτε πώς αυτό το απίστευτο πεύκο, περισσότερο από 10 τόνους ξύλα έχουν βγάλει οι υπηρεσίες εδώ σήμερα, σήκωσε τα πλακάκια, έγειρε, έπεσε. Ο άνθρωπος ήταν από την απέναντι μεριά. Βλέπετε, αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη διαδικασίες για τη συλλογή των κορμών, των δέντρων και ο καθαρισμός της Λεωφόρου Δημοκρατίας, που από τις 6 ώρα το απόγευμα, όταν και συνέβη το τραγικό περιστατικό, παραμένει κλειστή στην κυκλοφορία, δεν έχει δοθεί ακόμα. Ο άνθρωπος λοιπόν ήταν εδώ στο φανάρι περιμένοντας να στρίψει. Αυτό ακριβώς, αυτό το δέντρο ήταν στο σημείο που βρίσκεσαι εσύ αυτή τη στιγμή, σταθμευμένο στο μηχανάκι. Ακριβώς. Περιμένοντας ουσιαστικά τα φανάρια να ανάψει ο πράσινος σηματοδότης και να περάσει στο δρόμο. Ακριβώς. Μιλάμε για ένα σημείο, ακριβώς, το οποίο όσοι ζούμε στο Ηράκλειο το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Είναι ένας από τους κεντρικότερους δρόμους του Ηρακλείου, στη Λεωφόρο Δημοκρατίας. Γνωρίζουμε όλο το σημείο αυτό και είναι και κάτι το οποίο μας προκαλεί και τεράστια, αν θέλεις, εντύπωση το πώς συνέβη αυτό το κακό. Εμείς, να σου πω, κοινό μας δίνει την περιγραφή. Είναι σοκαριστικό. Βλέπουμε τα πλάνα και από το μηχανάκι, συγγνώμη Μέρη που σε διακόπτω, αλλά και από το δέντρο. Καταλαβαίνουν και οι τηλεθεατές που παρακολουθούν αυτή τη στιγμή τα πλάνα τα οποία καταγράψαμε νωρίτερα, το μέγεθος του δέντρου και του κορμού που έπεσε στο οδόστρωμα και το μέγεθος της ατυχίας αυτού του ανθρώπου. Ναι, Μέρη, σ' ακούμε. Ακριβώς. Σας ξαναλέω ότι σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έτσι μια μικρή εκτίμηση που έκαναν εδώ οι άνθρωποι από την υπηρεσία Πρασίνου, φαίνεται ότι το κάθε ένα συνολικά έχουν κοπεί κομμάτια ξύλου περισσότερα από 10 τόνους. Αυτό το δέντρο έπεσε πάνω στο συγκεκριμένο άνθρωπο, ο οποίος σταμάτησε εδώ, στο φανάρι, προκειμένου να στρίψει από τη Λεωφόρο Δημοκρατίας, πηγαίνοντας προς την Χρυσοστόμου. Στην Καποδιστρίου ήθελε να στρίψει, σύμφωνα με τις πληροφορίες. Yeah. Είναι ο δρόμος εδώ στη γωνία. Αυτό το δέντρο που βρίσκονταν ακριβώς απέναντι, το οποίο βλέπετε, είδατε και πριν από λίγο, έπεσε πάνω του. Πραγματικά κανείς δεν μπορεί να πιστέψει αυτή την ατυχία που συνέβη σε αυτόν τον άνθρωπο. Και βέβαια πρέπει να πούμε ότι στο φανάρι απέναντι υπήρχαν και άλλοι άνθρωποι που περίμεναν να περάσουν απέναντι και αποτύχει κυριολεκτικά. Εδώ αυτό, δεν είχαμε μια εκατόμβη, Νικολέτα. Μια εκατόμβη πραγματικά, γιατί όπως πολύ σωστά είπες, ο δρόμος αυτός είναι εξαιρετικά περαστικός. Είναι η κεντρική αρτηρία της πόλης του Ηρακλείου. Από εδώ μπαίνεις προς το κέντρο και από εδώ βγαίνεις από το κέντρο του Ηρακλείου. Αυτός είναι ο μεγάλος δρόμος της πόλης. Πραγματικά είναι κανείς να απορρεί πώς έγινε αυτό το πράγμα. Και μάλιστα ήταν και σοκαριστικό και το θέαμα για όσους βρίσκονταν στο σημείο εκείνη τη στιγμή. Έγινε σε μία ώρα αιχμής, με ιδιαίτερα αυξημένη την κίνηση, όπως είπες και εσύ. Πρώτα και κύρια, φυσικά μιλάμε τώρα για μια ανθρώπινη ζωή η οποία χάθηκε. Θα μπορούσε να έχουν υπάρξει και άλλοι τραυματισμοί, ακόμα και να έχουν χαθεί και άλλες ανθρώπινες ζωές. Και φυσικά το θέαμα το οποίο αντίκρισαν σήμερα όσοι βρέθηκαν στο σημείο ήταν συγκλονιστικό. Ναι, Μέρη.
Ήταν συγκλονιστικό. Θέλω να σου πω, επειδή η ερώτηση, αυτή η εικόνα που βλέπετε αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω αν σας μεταφέρει αυτή τη στιγμή την εικόνα ο συνάδελφος, ο Χρήστος Παπαδάκης. Βλέπετε ότι ουσιαστικά έχει σηκωθεί όλο το πεζοδρόμιο εδώ. Προφανώς οι ρίζες αυτού του δέντρου έχουν φτάσει πάρα πολύ μέσα και έχει σηκωθεί όλο το πεζοδρόμιο. Ρωτάμε λοιπόν μετεπιτάσεως την υπηρεσία Πρασίνου αν γνώριζε για το συγκεκριμένο δέντρο, αν γνώριζε ότι υπάρχει κίνδυνος εδώ, και μας λένε οι άνθρωποι ότι περίπου πριν από ένα μήνα, επειδή είχαν δει την κλίση του δέντρου, είχαν έρθει εδώ, είχαν προσπαθήσει να το ελαφρώσουν κόβοντας κάποια κλαδιά, ωστόσο δεν μπόρεσαν να κάνουν παραπέρα παρέμβαση. Δεν μπόρεσαν να κάνουν παραπέρα παρέμβαση, διότι υπήρξε κάποια εμπλοκή στη διαδικασία. Δεν μπόρεσαν να παρέμβουν περισσότερο. Και αυτό καταλαβαίνετε ότι στάθηκε μοιραίο για τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Ένας άντρας 51 ετών έχασε τη ζωή του. Από αιτίες λοιπόν, που κανένας δεν μπορεί να πιστέψει. Επειδή μίλησες για το, δέντρο και για το πώς ήταν πριν, εμείς βλέπουμε αυτή τη στιγμή φωτογραφία για το πώς ήταν το δέντρο επί της λεωφόρου Δημοκρατίας πριν. Φυσικά είδαμε και την εικόνα τώρα, αφού έχει γίνει το τραγικό συμβάν. Ό,τι και αν έχει γίνει, δεν ήταν αρκετό τελικά, όποια και αν ήταν αυτή η εμπλοκή. Θα συνεχίσουμε όμως το ρεπορτάζ για να δούμε ακριβώς τι ενδεχομένως θα έπρεπε να έχει γίνει και δεν έχει γίνει, Μέρη Καριωτάκη. Θέλω όμως, και αφού παρακολουθήσαμε και τη φωτογραφία με το σημείο πριν γίνει αυτό το φρικτό δυστύχημα, να παρακολουθήσουμε και κάποιες σχετικές δηλώσεις, οποίες κατέγραψε νωρίτερα η Αθηνά Πατεράκη και από την πυροσβεστική υπηρεσία. Είναι χαρακτηριστικό ότι 12 υπάλληλοι της πυροσβεστικής υπηρεσίας έπρεπε να συνδράμουν για να ανασυρθεί ο άντρας αυτός, δυστυχώς νεκρός, για να τον απεγκλωβίσουν. Να ακούσουμε και δηλώσεις ανθρώπων οι οποίοι ήταν δυστυχώς παρόντες σε αυτό το φρικτό περιστατικό, και θα επιστρέψουμε σε σένα για τη συνέχεια του ρεπορτάζ. Δυστυχώς είμαστε στον τόπο ενός θλιβερού ατυχήματος. Παρατηρείται την πτώση ενός θηριώδους δέντρου, το οποίο καταπλάκωσε ένα συμπολίτη μας. Η υπηρεσία μας μόλις ειδοποιήθηκε, ενεργοποιήθηκε άμεσα με 4 οχήματα από τον πρώτο πυροσβεστικό σταθμό και επικουρικά την τρίτη ΕΜΑΚ. Ήρθαμε εδώ πέρα και διαπιστώσαμε ένα πρωτοφανές για μας θέαμα, ένα συγκλονιστικό συμβάν, ένα δέντρο να έχει καταπλακώσει ένα συμπολίτη μας, 51 ετών, τον οποίο με τη χρήση διαστοσιακής συσκευής, θα δείτε εκεί βάλαμε τάκους και διάφορα εργαλεία και προσπαθήσαμε να τον απεγκλωβίσουμε και να τον πάρει το ΕΚΑΛ. Είμαστε συγκλονισμένοι να πούμε τα συλληπιτήριά μας στους δικούς του. Ήμουνα 10 μέτρα πριν πέσει το δέντρο. Ήταν μαζί με τη γυναίκα μου μέσα στο αυτοκίνητο και ξαφνικά ο κύριος ήταν σταματημένος στο φανάρι και περίμενε. Και μη είχε σταματήσει το πορτοκάλι φανάρι, αλλιώς ήμουν και εγώ εδώ. Και έπεσε ξαφνικά, μονοκόμματα. Ένιωσα το δέντρο ότι ξαφνικά έφυγε. Τώρα, το ένιωσα. Ένιωσα το δέντρο πως έφυγε. Και λέει, έφυγε όλο. Και έπεσε όλο το τρέσο όγκος σε μια ανθρώπινη ζωή. Ένας ατυχής, άτυχος συμπολίτης μας, δυστυχώς, χτυπήθηκε από την πτώση και από ό,τι πληροφορήθηκα, είναι νεκρός. Για να σας πω, είναι άδικο. Το δέντρο κανονικά δεν θα υπήρχε, δεν έπρεπε να υπήρχε στο σημείο αυτό. Ακούσαμε απλά το κράκ και βρήκαμε έναν άνθρωπο να είναι ένα με το πάτωμα. Δεν, δηλαδή, ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Ακαριές ήταν ο θάνατος. Το έφαγε το δέντρο, τελείως. Σπάσανε και κράνη που φορούσε, δεν έμεινε τίποτα. Λυπηρά πράγματα. Ο άνθρωπος, όπως ήμουνα μέσα και πέπεσε το δέντρο, πήγαμε κοντά ο κόσμος και έμεινε ακαριέο, ήταν δηλαδή παγωμένος. Από την αντίθετη πλευρά, δεν ήθελα από εδώ, κατέβαινε ο άνθρωπος. Από ό,τι ακούσαμε, ο άνθρωπος ακαριά έμεινε, τίποτα άλλο. Αλλά το δέντρο έπρεπε χρόνια να έχει ξεπατωθεί. Και δεν είναι μόνο αυτό το δέντρο, είναι πάρα πολλά δέντρα στο Ηράκλειο μέσα που πρέπει να βγουν, και όμως πάνε και βγάζουν τα μικρά δέντρα. Επιστρέφουμε λοιπόν στο σημείο και στην Μέρη Καριωτάκη, η οποία έχει μαζί της και τον κύριο Μαρίνο Πατακό, αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας. Καλησπέρα σας, κύριε αντιδήμαρχε. Σε μια δύσκολη ημέρα για το Ηράκλειο, θρυνούμε μια ανθρώπινη ζωή, κύριε αντιδήμαρχε. Και θέλω να ξεκινήσω, θα μου επιστρέπετε να ξεκινήσω με το πρώτο ερώτημα. Ορμόμενοι από όσα ακούσαμε και από όσους βρέθηκαν στο σημείο νωρίτερα, ακούσατε κι εσείς, το δέντρο λένε δεν θα έπρεπε να είναι σε αυτό το σημείο εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και το ερώτημα είναι γιατί ήταν το δέντρο αυτό εκεί και αν θα μπορούσαμε να έχουμε προλάβει κάτι. Δεν νομίζω ότι
υπάρχει θέμα για τη θέση του δέντρου, καθώς αυτό το φαινόμενο με τα δέντρα σε όλες τις πόλεις και στο Ηράκλειο είναι συνηθισμένο και στα πεζοδρόμια και σε χώρους πρασίνου και παντού. Όμως, εγώ προσωπικά όλα τα χρόνια που βρισκόμαστε στη διοίκηση του Δήμου και ηγούμε στο συντονισμό της πολιτικής προστασίας, το θεωρώ πρωτόγνωρο το περιστατικό και απρόβλεπτο θα έλεγα. Το δέντρο για τα αίτια της πτώσης δεν μπορούμε να πούμε. Θα μιλήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες οι οποίες θα ασχοληθούν με το θέμα, διότι μια τέτοια πτώση η οποία οφείλεται στην εκρίζωση στην ουσία του δέντρου και όχι σε σπάσιμο κλαδιών ή μέρος όπως συμβαίνει στην καρδιά του χειμώνα από τους θυελώδεις ανέμους, τις χιονοπτώσεις και όλα τα άλλα καιρικά φαινόμενα. Σε μια ήσυχη μέρα, δεν είχαμε με ακραία καιρικά ζέστη, φαινόμενα. Καλά... ένα δέντρο ξαφνικά. Καλά κάνετε και το λέτε, ένα κύριε δέντρο ξαφνικά εκριζώθηκε. Ναι, το θέμα είναι προφανώς εκείνο το οποίο ρωτάω εγώ, Μέρη, με συγχωρείς που σε διακόπτω, είναι και κατά πόσο υπάρχει μία πρόβλεψη. Προφανώς και κανένας δεν ισχυρίζεται να μην υπάρχουν δέντρα στους δρόμους, στα πεζοδρόμια, να μην υπάρχουν πηγές πρασίνου. Κατά πόσο όμως πρέπει να υπάρχει και ένας πιο αυστηρός έλεγχος για να είναι ασφαλείς οι συνθήκες ύπαρξης των δέντρων αυτών. Δηλαδή, υπάρχουν δέντρα τα οποία, σαν αυτό προφανώς, το οποίο ήταν ένα νεκρό δέντρο. Δεν μπορεί να ξεριζώθηκε έτσι από τη μία στιγμή στην άλλη. Πρέπει να δείχνει κάποια σημάδια. Όλα τα δέντρα στο Δήμο Ηρακλείου καθημερινά ελέγχονται, παρακολουθούνται από την αρμόδια υπηρεσία και τους γεωπόνους του Πρασίνου, της υπηρεσίας του Πρασίνου. Και σας λέω και ένα άλλο μέσα σε αυτό το ατυχές περιστατικό, μια μεγάλη σύμπτωση. Ο προϊστάμενος της υπηρεσίας του Πρασίνου ήταν δίπλα στον άνθρωπο, κατά τύχη, ναι, χωρίς να γνωρίζονται, ούτε είχαν σχέση μεταξύ τους, την ώρα που έτυχε το ατυχές περιστατικό που καταπλακώθηκε ο συγκεκριμένος μοτοσυκλετιστής. Ο ίδιος δήλωσε μετά ότι το δέντρο αυτό προσφάτως είχε περιποιηθεί, κλαδευτεί, δεν ήταν αρρωστημένο. Σε κάθε περίπτωση, αν μην προβούμε απόψε σε κριτική ή συμπεράσματα για τα αίτια της πτώσης, αφού όπως σας είπα, κύριε Πατακή, δεν θα ήθελα να βγάλουμε συμπεράσματα. Πολύ καλά κάνετε και το λέτε. Θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε. Δουλειά άλλων. Σωστά. Μέρη, ναι. Αν μου επιτρέπεις, Νικολέτα, να ρωτήσω το εξής. Κύριε Αντιδήμαρχε, στην πρώτη σεζόν, στην πρώτη θητεία της Δημοτικής Αρχής, της παρούσας Δημοτικής Αρχής, είχε ξεκινήσει, είχε εκπονηθεί ένα πλάνο κατά το οποίο θα ελέγχονταν όλα τα δέντρα και όσα δέντρα δεν μπορούσαν για τον ΑΒ λόγο να παραμένουν, δίνοντάς μας ασφαλείς συνθήκες στον τόπο τους, θα έπρεπε να κοπούν. Θυμάμαι ότι υπήρχε μια επιτροπή από υπηρεσίες η οποία τσέκαρε όλα τα δέντρα της πόλης του Ηρακλείου. Κάποια μάλιστα έφυγαν, κυρίως τα Τριαπεύκα, στο Μασταμπά θυμάμαι, και βεβαίως υπήρχαν αντιδράσεις. Ωστόσο, οι αντιδράσεις αυτές είναι που σταμάτησαν το συγκεκριμένο project. Όχι, το γνωρίζω αυτό το πρόγραμμα και την μελέτη που έγινε και ο έλεγχος σε όλα τα δέντρα. Το Πράσινο, η υπηρεσία του Πρασίνου προχώρησε κανονικά στην επέμβαση στα επικίνδυνα κατά την άποψη των ειδικών δέντρα. Και όπως σας είπα, αν αυτό το δέντρο, αν αυτό το περιστατικό γινόταν το χειμώνα, στην ουσία θα το θεωρούσαμε πιο φυσιολογικό και δεν θα ασχολούμεθα και δεν θα κινούσε την περιέργεια και την απορία όπως προκαλεί εύλογα σε όλους μας, για ποιο λόγο ένα υγιέστατο δέντρο, όπως φαίνεται και από το κόψιμο που έκαναν οι εργάτες του Πρασίνου σήμερα με την πολιτική προστασία και την πυροσβεστική υπηρεσία, φαίνεται ότι η εκρίζωση και η πτώση προήλθε από την εκρίζωση. Δηλαδή υπό το βάρος του ίδιου του δέντρου προήλθε η πτώση. Δεν έγινε ούτε από φυσικά φαινόμενα, ούτε από ζέστη, ούτε από κρύο, ούτε από χιόνι, ούτε από αέρα. Οι ειδικοί θα αποφανθούν και οι ειδικοί θα κρίνουν αν έγιναν λάθη ή παραλήψεις στη συγκεκριμένη περίπτωση. Σωστά, προφανώς θα πρέπει να γίνει κάποια βιοψία στο ριζικό σύστημα, υποθέτω, του δέντρου, για να δούμε ακριβώς τι έχει συμβεί. Έτσι, ήδη είχαν έρθει εδώ οι ειδικοί γεωπόνοι της υπηρεσίας του Πρασίνου. Έχουν ξεκινήσει ήδη τον προκαταρτικό έλεγχο για το συγκεκριμένο θέμα. Σε κάθε περίπτωση το συμβάν είναι τραγικό, είναι πρωτόγνωρο. Και αυτή τη στιγμή πάντως, δεν μπορούμε να πούμε κάτι περισσότερο. Κύριε Αντιδήμαρχε, η αλήθεια είναι ότι οι στιγμές αυτές είναι πολύ δύσκολες και για την οικογένεια ενός 59χρονου άντρα, ενός νέου άντρα, ο οποίος έχασε τη ζωή του από τη μία στιγμή στην άλλη, κάτω από αδιανόητες συνθήκες, ενός κατοίκου του Ηρακλείου. Και μια οικογένεια αυτή τη στιγμή σίγουρα
αναρωτιέται γιατί, πώς και τι ακριβώς έγινε και πώς ο άνθρωπός της δεν γύρισε στο σπίτι. Είναι οι συνθήκες πραγματικά ασύλληπτες για το πώς αυτός ο άνθρωπος έχασε τη ζωή του. Πάντως ανοίγει ξανά και με τον πλέον τραγικό τρόπο, κύριε Αντιδήμαρχε, ο φάκελος. Η θλίψη ναι. Και είναι ένα φαινόμενο, ένα συνέστημα που μας διακατέχει όλους μας και στο Δήμο Ηρακλείου και στις υπηρεσίες που ήρθαν εδώ και στους πολίτες που παρευρέθηκαν. Γι' αυτό πρέπει να εκφράσουμε καταρχήν και τα συλληπιτήρια στην οικογένεια του άτυχου αυτού ανθρώπου και τα υπόλοιπα που υποχρεωτικά θα ακολουθήσουν θα γίνουν τις αμέσως επόμενες ημέρες. Στο νέο φάκελο και σε αυτή τη νέα συζήτηση που εκ νέου ανοίγει, δυστυχώς με αφορμή αυτό το δυσάρεστο περιστατικό, που μακάρι να μην υπήρχε, τόσο σε ό,τι έχει να κάνει με το πράσινο στην πόλη μας, αλλά και σε όλες τις πόλεις της Κρήτης, είναι ένα θέμα το οποίο ανοίγει, νομίζω, για όλες τις πόλεις. Ακούμε βέβαια και το θόρυβο και τη φασαρία, γιατί καταλαβαίνουμε ότι είναι πάρα πολύς ο κόσμος ο οποίος έχει συγκεντρωθεί στο σημείο. Είναι πολίτες οι οποίοι βεβαίως διαμαρτύρονται, Νικολέτα, και ένα πολίτη ο οποίο. Να ανοίξει, να μου επιτρέψει μέρη και το κομμάτι των ετοιμόρροπων κτηρίων, κύριε Πατακέ, το οποίο είναι ένα μεγάλο κομμάτι αυτό για την πόλη του Ηρακλείου, για να μην μιλήσουμε άλλο για τέτοια τραγικά περιστατικά. Βεβαίως, όσον αφορά τα ετοιμόρροπα κτίρια, είναι ένα άλλο κεφάλαιο που ο Δήμος του Ηρακλείου έχει ασχοληθεί συστηματικά και όπως με παρεμβάσεις που έχει κάνει και ο ίδιος τελευταία, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια, έχει περιόρισει την επικινδυνότητα των περιπτώσεων αυτών. Σε κάθε περίπτωση, όσον αφορά την πτώση των δέντρων, σας είπα, είναι ένα φαινόμενο που συνηθίζεται το χειμώνα. Αυτό το περιστατικό θεωρείται εντελώς απρόβλεπτο για την εποχή. Μέρη, θέλεις κάτι να προσθέσεις? Πρέπει να πούμε βεβαίως, Νικολέτα, ναι, αν μου επιτρέπεις, ότι υπάρχουν αρκετές αναφορές, θα πούμε καλύτερα, και για άλλα δέντρα που βρίσκονται εδώ στην περιοχή. Ακούω αυτή τη στιγμή για τα δέντρα που βρίσκονται έξω από το τρίτο γενικό λύκειο, τρίτο γυμνάσιο στο Θηλαίον. Λένε και εκεί ότι έχει σηκωθεί, έχει φουσκώσει το πεζοδρόμιο και έχουν βγει ρίζες έξω. Ίσως πρέπει να ξεκινήσει πάρα αυτά ένα πρόγραμμα, γιατί σας υπενθυμίζω ότι σε μερικές μέρες ανοίγουν τα σχολιά, κύριε Πατακέ. Δεν θα θέλαμε σε καμία των περιπτώσεων να βρεθούμε αντιμέτωποι με μια πραγματική τέτοια τραγωδία, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, η υπηρεσία του Πρασίνου του Δήμου Ηρακλείου γνωρίζει τους νόμους, γνωρίζει τις υποχρεώσεις και νομίζω ότι με τα στατιστικά δεδομένα που υπάρχουν, κανείς όλο αυτό το διάστημα τα τελευταία χρόνια και στη δικιά μας θητεία αλλά και στις προηγούμενες δεν έχει συμβεί τέτοιο είδους περιστατικό. Σημασία δηλαδή να... συνέβη ένα περιστατικό δυσάρεστο. Να κινητοποιηθούμε και να προλαμβάνουμε και το απρόβλεπτο. Άρα λοιπόν η παρακολούθηση των δέντρων είναι καθημερινή απασχόληση και ευθύνη των υπηρεσιών και θα συνεχιστεί και στο μέλλον. Μέρη Καριωτάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ναι, ήθελες κάτι να προσθέσεις? Αυτό που ήθελα να πω, Νικολέτα, είναι πως πραγματικά είναι αδιανόητο αυτό που έχει συμβεί. Στα καλά καθούμενα, εν μέσω του θέρους, χωρίς να υπάρχει κάποιο ακραίο φαινόμενο στο οποίο θα μπορούσαμε ενδεχόμενα να επιρρύψουμε ευθύνες, ένας άνθρωπος να χάνει τη ζωή του, μια οικογένεια, ένα σπίτι να κλείνει αυτή τη στιγμή, στον κεντρικότερο δρόμο της πόλης του Ηρακλείου. Και ας ελπίσουμε ότι αυτή θα είναι η τελευταία τραγωδία που θα καταγράψουμε και οι πολίτες του Ηρακλείου θα νιώθουν ασφαλείς περπατώντας όχι μόνο στους δρόμους αλλά και στα πεζοδρόμια αυτής της πόλης. Πολύ σωστά το σημειώνεις, Μέρη Καριωτάκη. Να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Πατακό για την άμεση ανταπόκρισή του στο κάλεσμά μας. Ευχαριστούμε και εσένα, Μέρη Καριωτάκη, για το ρεπορτάζ.